Γεια σας φοιτητές, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Θέλω να στείλω σε όλους σας όλη μου τη θετική ενέργεια και νομίζω πως ήρθε η στιγμή να κατέβω λίγο κάτω. Τόση ώρα προσπαθούσα να είμαι ψηλά να με βλέπετε καλύτερα. Νομίζω πως ένα από τα γκολ που πρέπει να βάλω για το 21 είναι να ξεκινήσω να γυμνάζομαι λίγο περισσότερο. Κάνουμε πολύ καλή αρχή με αυτό το food haul. Πρέπει να σταματήσω να μιλάω και να σας δείξω όλα αυτά τα πραγματάκια που πήρα. Εάν δεν έχετε ήδη καθίσει αναπαυτικά στον καναπέ σας, στην καρέκλα σας, αν δεν έχετε ήδη ένα ζεστό ή κρύο ρόφημα, ένα snack, μια κουβέρτα, κάτι, ένα αρωματικό κεράκι, ετοιμάζω το τώρα, περιμένω. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το supermarket haul. Έχω πάρει αυτή την εξάδα με μεταλλικό νερό. Λείπουν 3 τώρα από μέσα, γιατί έχω ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα περίπου και κάνω fasting και νιώθω πολύ καλύτερα και το στομάχι μου όλο αυτό δεν κάνει bloating και δεν ξέρω, εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ από τον καιρό που το ξεκίνησα. Και αν θέλετε να μάθετε πόσο νερό πρέπει να πίνουμε μέσα στην ημέρα, αν είστε 50 κιλά κάνετε επί 30, δηλαδή 1500, άρα 1,5 λίτρο την ημέρα νερό. Ναι, στο fasting ουσιαστικά κάνεις 16 ώρες από το τελευταίο σου γεύμα μέχρι να ξαναφάσεις την επόμενη μέρα και νομίζω πως πέρασε η ώρα μου. Ναι, είναι 1:24 και εγώ θα έπρεπε να φάω στις 12. Νιώθω μια τρίχα στο στόμα μου. Οπότε θα πιω λίγο από αυτόν εδώ το χυμό που είναι φρέσκος χυμός πορτοκάλι, 100%. Τέλειος. Το υπόλοιπο που λείπει το είχα πιει χθες, είχα πάει βόλτα στη θάλασσα και τον πήρα μαζί μου. Και αυτός εδώ είναι orange grapefruit και dragon fruit και είμαι πραγματικά πολύ περίεργη. Θα δοκιμάσω και λίγο από αυτόν. Πρέπει να το ανακατέψω λίγο πρώτα. Δεν είναι τόσο πικρός όπως θα περίμενα γιατί έχει grapefruit μέσα. Λογικά τον dragon fruit και το πορτοκάλι του δίνουν μια πιο γλυκά γεύση. Ακόμα ένα χυμό πορτοκάλι, αυτό είναι από διαφορετική εταιρεία. Πήρα αυτό εδώ το coconut water, παιδιά είναι τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το βάζω μέσα στα σμούθι μου. Δεν έχει καθόλου κορεσμένα λιπαρά μέσα. Και μ' αρέσει να το βάζω μέσα στα σμούθι μου με μερικές φράουλες. Είμαι αυτό εδώ τα μπέρις και παιδιά γίνεται super. By the way, συγγνώμη για τα νύχια μου. Είναι από τα Χριστούγεννα έτσι και θέλω να πάω μέσα σε αυτές τις μέρες στην αδελφή μου να μου κάνει κάτι σε λευκό ή σε silver και νομίζω πως αν και μου αρέσει αυτό το σχήμα θα το αλλάξω και θα το κάνω λίγο πιο τετράγωνο. Αυτά περί νύχια. Αν είστε καιρό κοντά μου θα ξέρετε ότι είμαι vegan και το γάλα που πίνω είναι αυτό της Alpro που είναι σε γεύση βανίλια και είναι το αγαπημένο μου, είναι τέλειο. Όλα αυτά είναι τα διάφορα ροφήματα που μου αρέσει να πίνω μέσα στην εβδομάδα με τους χυμούς μου, το γάλα που φτιάχνω συνήθως γάλα με σοκολάτα ή τα διάφορα σμούθι μου και φυσικά ένα 1,5 λίτρο την ημέρα νεράκι. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανα γιατί από τη μέρα που το ξεκίνησα νιώθω πιο ενυδατωμένη. Πάω να βάλω αυτά στην κατάψυξη και έρχομαι να συνεχίσουμε. Εδώ έχω μερικά snacks, αυτό είναι snack and jacks, δεν έχει σχεδόν καθόλου λιπαρά. Ανατεμάχιο έχει 0,3 γραμμάρια, είναι σε γεύση καραμέλας και είναι λίγο ακριβό η αλήθεια σε σύγκριση με κάποια άλλα. Αλλά με το ότι δεν έχει πολλά λιπαρά νομίζω πως αξίζει τον κόπο. Τώρα αν είστε όπως εμένα και θέλετε να γεύεστε και αυτή την αλμυρή γεύση, έχω πάρει αυτά τα cakes από chia και από quinoa. Μ' αρέσει να τα βάζω στο φούρνο με λίγο ντοματοπολτό, λίγο τριμμένο vegan τυρί και vegan λουκάνικο και παιδιά είναι τέλειο. Είναι η εύκολη εκδοχή της πίτσας για εμένα. Και έχω πάρει και αυτά τα σνακ. Oh my god παιδιά, δείτε τα λίγο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ που είναι τόσο μικρά και τόσο δούλικα. Γενικά ό,τι δώσε μικρό μ' αρέσει πάρα πολύ. Και έχει μέσα αρκουδάκια και νομίζω πως έχει και καρδούλες. Σαν καρδούλα αυτό, λογικά εδώ θα είναι chia seeds. Αυτά είναι πολύ ωραία να τα συνοδεύσετε με μπύρα ή με χυμό. Αν κάνετε έτσι ένα cheese night στο σπίτι σας και βλέπετε ταινία, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Αυτά είναι τα κομματάκια που έχει μέσα και νομίζω πως απόψε το βράδυ μετά το βραδινό μου, που θα είναι μάλλον αυτό εδώ, θα φάω και μερικά τέτοια. Και έχω πάρει 2 next level μπιφτέκια, παιδιά είναι τέλεια. Το βραδινό μου θα είναι αυτό απόψε, έχει 2
το κάθε τεμάχιο μέσα και έχει περίπου 3,5 ευρώ, αλλά είναι πραγματικά next level burger. Είναι νομίζω το καλύτερο από τα burger που έχω δοκιμάσει, να μου αρέσει πάρα πολύ. Και μάλλον θα το συνοδεύσω με πατατούλες στο φούρνο ή πατατούλες με λίγο τυρί από πάνω ή λίγο ρύζι στο πλάι, δεν ξέρω ακόμη, θα δω. Το επόμενο πράγμα είναι αυτά εδώ τα noodles. Έχω πάρει 1, 2, 3, 4, 5, 6 σε γεύση μανιτάρι και 1, 2, 3, 4 σε γεύση curry. Παιδιά, είναι τέλεια. Είναι μια μερίδα και έχει περίπου 45 λεπτά. Όταν δεν έχω χρόνο και πεινάω και θέλω να φτιάξω κάτι γρήγορο στο σπίτι για να φάω, παίρνω αυτό εδώ το πακέτο, βάζω νερό στην κατσαρόλα και μόλις ζεσταθεί ουσιαστικά τα πετάω μέσα. Και έχει μέσα ένα φακελάκι που αν θέλεις μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ή όχι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το curry, αλλά αυτό είναι λίγο, όχι καυτερό, είναι λίγο έντονο η αλήθεια. Οπότε συνήθως βάζω το μισό σακουλάκι και σε 2 λεπτά πραγματικά έχεις ένα έτοιμο γεύμα. Και οι πριακές μαύρες ελιές. Είναι από αυτές που είναι ζαρωμένες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα συνδυάζεται πολύ ωραία με τα snacks που θα φάω απόψε, μετά τον βραδινό μου. Τελικά έχω φάει 3 ελίτσες, δεν ξέρω, αλλά είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που όταν ξεκινήσω και τρώω ελίες δεν μπορώ να σταματήσω με τίποτα. Δίπλα έχω μερικές πιο υγιεινές επιλογές. Έχω πάρει κινόα που είναι 3 χρώματα σε λευκό, καφέ και μαύρο. Το πήρα στα 2,5 ευρώ και αν θέλετε να γίνετε vegan και ανησυχείτε για την πρωτεΐνη, νομίζω πως έχει πάρα πολύ μέσα. Ναι, έχει 13,7 γραμμάρια ανά 100. Και εμένα μου αρέσει να τις βάζω με λίγο νεράκι και να βγάζουν έτσι σαν φυτρούλες πάνω. Φαγόπυρο αυτό το πήρα στο 1,60. Πουργούρι για πιλάφι. Μ' αρέσει να βάζω και μερικά κομματάκια σόγιας με λεμόνι. Και παιδιά είναι τέλειο. Ακόμα ένα, διαφορετική εταιρεία. Και φυσικά λίγο ρύζι. Μ' αρέσει αυτό εδώ που είναι κίτρινο και είναι 1 κιλό parboiled μακρύ κοκολέι. Ναι, αυτό εδώ είναι το αγαπημένο μου και συνήθως το έχουν 1 ευρώ. Δεν θέλω να αγοράζω τσαντούλες, οπότε όταν βρίσκω στο σούπερ μάρκετ παίρνω από αυτές τις σκούτες ή παίρνω μαζί μου κάποιες ρούχινες τσαντούλες. Πήρα 2 τέτοια και μου αρέσει το βράδυ να βάζω ένα ζεστό μπολ με λίγα νούτολς και λαχανικά. Ακόμη ένα πουργούρι ή πουρκούρι, όπως το λέμε εμείς εδώ στην Κύπρο. Αυτός εδώ που ρέσει πατάτα είναι η νέα μου αγαπημένη συνήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το βάζω στο πλάι μαζί με λίγα λαχανικά και λίγη σόγια. Δεν έχουν γλουτένι, είναι στα 2 ευρώ και έχει μέσα 8 μερίδες. Θα έλεγα 16, γιατί είναι πάρα πολύ ποσότητα. Μπορούν να φάνε άνετα 2 άτομα. Εδώ σου δείχνει τις οδηγίες πώς να φτιάξεις τον πουρέ σου. Εγώ βάζω μέσα νεράκι, γάλες σόγιας χωρίς ζάχαρη για να μην βγει γλυκό. Και συνήθως αν έχω στο σπίτι από αυτή την κρέμα σόγιας, μου αρέσει πάρα πολύ, το κάνει πολύ κρεμώδες και είναι τέλειο και αυτό έχει στο 1,50, το βάζω και στα μακαρόνια μου και στην πατάτα μου και πού άλλο το βάζω και στις κρέπες και είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Δίπλα ακριβώς είναι αυτές οι φρυγανιές, καπίρες σικάλης και μου αρέσει να τις βάζω μέσα στις σούπες μου ή μέσα στη σαλάτα μου. Και εδώ τώρα έχει ανέβει και η Annabelle γιατί αρέσουν και σε αυτήν οι καπίρες και είναι περίεργη και θέλει να δει τι κάνουμε. Ναι! Αου! Σε αυτό εδώ το κουτί έχει μέσα βασιλικούς χουρμάδες. Όχι, δεν είναι βασιλική, είναι όμως αιγυπτιακά φινίκια και είναι πολύ καλά. Σας τους είχα δείξει πολύ παλιά σε ένα βίντεό μου που σας έλεγα σαν μικρά κατσαριδάκια. Αν βρω το βίντεο θα το βάλω να το δείτε. Και είναι πάρα πολύ νόστιμη, σαν καραμέλα. Και έχει μόνο 2,85 το κιλό. Παλιότερα όταν έπαιρνα ήταν πολύ πιο ακριβή και ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που τους ανακάλυψα αυτούς. Έχω πάρει 2 κουτιά, το ένα όμως δεν ξέρω που βρίσκεται. Αυτή εδώ είναι αγαπημένη μου κούτα γιατί έχει μέσα διάφορα φρούτα και λαχανικά και όποτε τα βάζω περισσότερο σε διατροφή μου νιώθω τόσο όμορφα, έχω περισσότερη ενέργεια γιατί είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Και δείτε την Annabelle. Oh my god. Έχει μπει μέσα σε μια άλλη κούτα. Annabelle. Hey baby, θα κοιμηθείς. Δείτε τα ματάκια της. Έχεις τα πιο ωραία μάτια. Ναι, έχω πάρει αχλάδια, μπανάνες για τα σμούθις μου και θέλω να βάλω μερικές στην κατάψυξη για να τις κάνω σαν παγωτό. Ένα δίχτυ με πορτοκάλια, νομίζω πως είναι 2 κιλά. Έχω πάρει αυτό εδώ το υπέροχο το μάγκο που παιδιά μυρίζει τέλεια. Μακάρι να μπορούσατε να το μυρίσετε, θα το κόψω
αύριο ή μεθαύριο και ό,τι μείνει θα το βάλω στην κατάψυξη για να το βάζω και αυτό μαζί με τα smoothies μου. Αυτό εδώ το μάγκο που και αυτό μυρίζει υπέροχα και... όχι... είχα βάλει το pineapple από πάνω και έγινε αυτό, αλλά νομίζω πως θα είναι πολύ νόστιμο, μυρίζει πάρα πολύ ωραία και αυτό. Κόκκινα μήλα, αυτά νομίζω πως θα τα χρησιμοποιήσω για να φτιάξω μια μιλόπιτα. Αβοκάτο, είναι το αγαπημένο μου. Άναμπελ! Άναμπελ! Αβοκάτο λοιπόν, μου αρέσει να βάζω στις σαλάτες μου, δίπλα από το ρύζι. Μπορείς να φτιάξεις και κέικ με αυτά. Πήρα αγκουράκια και μίνι ντοματίνια. Μ' αρέσει να τα κόβω και να βάζω πάνω σε αυτή τη φρυγανιά και να τα τρώω σαν snacks. Πήρα αυτές τις δύο πορτοκαλί πιπεριές για τις σαλάτες μου. Τώρα αυτό, παιδιά, είναι μπρόκολο ή κουνουπίδι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Νομίζω πως είναι κουνουπίδι το λευκό. Και έχει χαλάσει βέβαια λίγο, αλλά δεν πειράζει, θα το κόψω και θα το βάλω σε σούπες, σε σαλάτες. Το ίδιο και με αυτό εδώ το κραμπί. Νομίζω πως το λέτε λάχανο εσείς. 2 κιλά καρότα, γιατί θέλω να τα χρησιμοποιήσω και σε σούπες και στο ψητό και στο ρύζι και σε χυμό. Γενικά τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Έχω πάρει και μερικά λεμόνια, αλλά μου έδωσε χθες η γιαγιά μου μια τσάντα γεμάτη από φρέσκα λεμόνια. Και σε 1-2 εβδομάδες το πολύ αυτά θα τελειώσουν. Και ό,τι μείνει θα το βάλω σε μπουκαλάκι στην κατάψυξη και να το χρησιμοποιώ όταν δεν θα υπάρχουν πλέον λεμόνια. Που στο σπίτι μου δεν μπορεί να συμβεί ποτέ αυτό. Αυτά τα χαρτομάντιλα. Γενικά προσπαθώ να μην χρησιμοποιώ πολύ χαρτί στο σπίτι και να χρησιμοποιώ περισσότερο πετσετούλες και αυτά. Αλλά ναι, κάποιες φορές χρειάζονται. Το ένα το έχω βάλει ήδη στο μπάνιο. Ανάπνευσε, Άννα. Ανάπνευσε. Τα λέω τόσο γρήγορα που ξεχνάω να αναπνέω. Αυτή η σακούλα εδώ είναι από τη Λάρνακα. Είχα πάρει τον αδελφό μου βόλτα και όταν περίμενα πήγα στο ΑΜΕΓΑ. Υπάρχει και η απόδειξη μέσα. Οπότε για να δούμε πόσο έκαναν τα πράγματα από το ΑΜΕΓΑ. Subtotal Euro 21 ευρώ και 25 cents. Oh my god, guys. Αν δεν έχετε δοκιμάσει αυτό το hazelnut και σας αρέσει να πίνετε κάτι από Starbucks, αυτό το στυλ, σε καφέ, σε σοκολάτα, σε οτιδήποτε, αυτό το hazelnut είναι ό,τι καλύτερο. Η γεύση που δίνει στο ρόφημα, δηλαδή το πάει σε άλλο level, είναι υπέροχο και είναι gluten free, vegan, low fat, low sugar, low calorie. Τα έχει όλα. Πραγματικά αν μπορούσα να κάνω ένα δώρο σε όλους σας, θα το έκανα σίγουρα αυτό. Είναι μουά, είναι τέλειο. Οπότε αν το βρείτε παιδιά, πάρτε το και θα με θυμηθείτε. Πήρε αυτό εδώ τον date syrup, νομίζω πως είχε γύρω στα 4-5 ευρώ. Αλλά είναι πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά βάζεις μια κουταλίτσα κάθε φορά. Δεν χρησιμοποιώ ζάχαρη και ούτε μέλι, γιατί είμαι vegan. Και είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Σας λέω πως όλα είναι πολύ ωραία, αλλά πραγματικά είναι πολύ ωραία. 1, 2, 3. 4, 5. Πήρα 5 κουτιά από σόγια. Νομίζω πως τα είχε σε προσφορά και πήρα τόσα πολλά. Και είναι αυτά που είναι σαν chunks. Μισό λεπτό θα ανοίξω να δείτε. Είναι κάπως έτσι σαν παξιμεδάκια πριν να τα φτιάξεις. Και όταν τα φτιάξεις γίνονται μαλακά σαν... τώρα δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά θυμίζει πάρα πολύ από κοτόπουλο. Οπότε αν σας αρέσει το κρέας αλλά θέλετε να γίνετε vegan, αυτή είναι η λύση σας και στείλτε μου μήνυμα ή έλατε να σας κάνω το τραπέζι να δείτε πως είναι πολύ ωραία. Δεν έχουν ούτε πολλές θερμίδες και έχουν αρκετή πρωτεΐνη. 52 γραμμάρια. Ανά 100 έχει 52 γραμμάρια. Συμφωνεί και το λεωφορείο μαζί μου. Ανά 100 γραμμάρια δηλαδή έχει 52 γραμμάρια πρωτεΐνης. Οπότε δεν θα... μου έχουν πέσει όλα. Μου έχουν πέσει όλα τα chunks κάτω. Και αρέσουν πάρα πολύ και στα σκυλάκια μου αυτά, οπότε θα τα φάνε σίγουρα σε λίγο. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα από το ΑΜΕΓΑ είναι αυτά τα mini. Σας είπα, έχω τρέλα με τα mini. Tortilla wraps mini και είναι vegan. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν τα άλλα που έχω βρει σε διάφορα σούπερ μάρκετ είναι vegan. Δεν τα έχω πάρει ποτέ γιατί φοβόμουν. Αλλά αυτά είναι σίγουρα vegan. Υπάρχει και το σήμα επάνω που λέει vegan. Και θέλω να τα χρησιμοποιήσω σαν ένα εύκολο γεύμα. Η σόγια που είναι σαν κιμάς, ναι. Με ντοματούλα, λίγη πορτοκαλί πιπεριά.
αγκουράκι, αβοκάτο και λίγα beans ίσως. Και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα, με πατατούλες ίσως στο πλάι ή με λίγο ρύζι και νομίζω πως σας τα έδειξα όλα. Όχι, έχει μείνει αυτό εδώ. Πώς το ξέχασα αυτό? Είναι δημητριακά σοκολάτες, είναι σαν και τα άλλα της γνωστής μάρκας, αλλά νομίζω πως είναι λίγο πιο φθηνά. Και μου αρέσει να τα βάζω σε ένα μπολ μαζί με αυτό το γάλα. Και αν βάλετε και λίγο hazelnut, νομίζω πως αυτά τα cornflakes θα τα τρώτε για όλη σας τη ζωή. Αχα! Συμφωνείς, Αναντέλ? Ε? Αυτά ήταν λοιπόν όλα τα πραγματάκια που πήρα από 4 διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι το 2021 με νέους στόχους, να τρώμε πιο υγιεινά. Οπότε αποφάσισα να σας δείξω όλα τα πραγματάκια που αγόρασα. Αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πραγματάκια που θα φάω μέσα στην εβδομάδα. Ενώ ίσω για τα δημητριακά, οι ελιές, τα noodles και πουρές είναι πράγματα που θα αντέξουν περισσότερο από 2-3 εβδομάδες σίγουρα. Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε ένα βίντεο και να σας μιλήσω για το fasting, για τη vegan διατροφή, ή μπορούμε να κάνουμε ένα βίντεο που θα σας δείχνω τι έφαγα μέσα στη μέρα μου, ή ίσως ένα βίντεο που θα σας δείχνω διάφορες εύκολες συνταγές, ή ένα άλλο βίντεο που θα είναι αγαπημένες μου συνταγές. Δεν ξέρω, γράψτε μου εσείς ό,τι θέλετε από κάτω. Και αν είσαι νέος στο κανάλι, θα μου άρεσε τόσο πολύ να έκανες εδώ κάτω την εγγραφή σου για να τα πούμε και την επόμενη φορά. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν από την αρχή μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί νομίζω πως θα είναι ένα μεγάλο βίντεο. Θέλω να μου πείτε αν σας άρεσε το νέο banner με τα ροζ σύννεφα. Και έχω βάλει ότι θα κάνω βίντεο κάθε Τετάρτη και Κυριακή. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, να σας έδωσα κάποιες ιδέες, κάποιες συμβουλές για το τι θα φάτε εσείς ή τι θα αγοράσετε όταν θα πάτε στο σούπερ μάρκετ, έτσι λίγο πιο υγιεινά. Γενικά μου αρέσει να παρακολουθώ και εγώ αυτού του είδους τα βίντεο. Θυμηθείτε να κάνετε το σχόλιο σας, γιατί αύριο σε αυτό εδώ το βίντεο θα ανακοινώσω τον νικητή από το Jumbo. Φιλάκια πολλά και θα τα πούμε και πάλι την Κυριακή. Γεια σας! By the way, ήθελα να σας πω ότι η ώρα έχει πάει 3 και 11 και 12. Και δεν έχω φάει ακόμη τίποτε, έχω πεθάνει από την πείνα, οπότε θα βάλω αυτά εδώ τα μπιφτέκια στο φούρνο μαζί με λίγη πουρέ και θα φάω το μεσημεριανό μου και αργότερα μάλλον θα κάνω ένα ζεστό μπάνιο και δίπλα μου θα έχω σίγουρα μια ζεστή σοκολάτα και το αγαπημένο μου βιβλίο που θα σας το δείξω σύντομα. Bring on a melody.